Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας πω μια μικρή ιστορία. Η δουλειά μου τα προηγούμενα χρόνια μου επέτρεψε να ταξιδόψω στην Ευρώπη και να διαπιστώσω με τα ίδια μου τα μάτια πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά και το φτωχό Νότο. Μόλις πριν από λίγο καιρό οι Financial Times μας έδωσαν τον τίτλο «Η πιο φτωχιά χώρα της Ευρώπης». Ναι, η πιο φτωχιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα μας. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι από το Βορρά μέχρι το Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλασιάστηκαν οι λαϊκές οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους από το 2010 μέχρι το 2020. Πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν, τι αντιμετώπισαν, την έλλειψη στέγης. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 47% μεταξύ αυτών των 10 χρόνων. Είτε νεοφιλελεύθερες, είτε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτυπάνε ανελαίητα τα δικαιώματά μας, βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινό παντού. Η κατοικία, η μικροϊδιοκτησία αλλάζει χέρια, φεύγει, πάει όλοι στους ολιγάρχες, περνάει στις τράπεζες, στα funds, πλουτίζουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και οι όμιλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας χώρα. Οι πολιτικές που έχουν οδηγήσει το μέσο Έλληνα στην εξαθλίωση και δεν του φτάνει ο μισθός ούτε για το μήνα, τώρα τον απειλούν και με τον δρόμο του να χάσει το σπίτι του. Είναι απίστευτο πόσοι πληστηριασμοί γίνονται κάθε μήνα στην Ελλάδα. Το φαντάζεστε, 500, 600. Πέρα όμως από αυτά, διαπίστωσα και κάτι ακόμα. Δεν τους αρκεί να σου πάρουν το σπίτι, προσωπική εμπειρία αυτή. Πρέπει να σε τσακίσουν, να σε ποδοπατήσουν, να μην τολμήσεις να σηκώσεις ανάστημα. Προσωπικά, τόλμησα να σηκωθώ, να φωνάξω, να καταγγείλω. Και τότε είδα το ομό πρόσωπο της κρατικής βίας να στέκεται συμπαραστάτη στον άρπαγα του σπιτιού μου. Μπήκαν μέσα στο σπίτι μου, το λαιλάτισαν, έκλεψαν, μόλυναν, κατέστρεψαν με την ανοχή, αν όχι με την παρότρινση, του άρπαγα και εμένα και το παιδί μου μας οδήγησαν πως σιδηροδέσμιους στην ασφάλεια. Όμως δεν ήμουν μόνη. Το ΚΚΕ στάθηκε δίπλα μου στις κρίσιμες αυτές ώρες. Τα παιδιά του ΠΑΜΕ και της ΚΝΕ στάθηκαν απέναντι στα ΜΑΤ και την ομή κρατική βία. Οι γυναίκες της ΟΓΕ Ζωγράφου άπλωσαν ένα προστατευτικό δίχτυ πάνω σε μένα και το παιδί μου, αφού έτσι όπως μας έσυραν, δεν προλάβαμε να πάρουμε από το σπίτι ούτε καν τα ρούχα μας, ούτε καν τα φάρμακά μας. Εκεί είναι ακόμα, μέσα, 4 μήνες, τα έχουν σφραγίσει το σπίτι. Ναι, το ΚΚΕ το έκανε αυτό. Δεν επέτρεψε να με διαλύσει η βαρβαρότητα. Κράτησε ψηλά τη ζωή μου, αλλά και την αξιοπρέπειά μου. Την επόμενη μέρα, στις 10 Ιούνιου, θα είναι εδώ πάλι οι πληστηριασμοί των σπιτιών. Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και πληστηριασμοί τίνων όμως, των φτωχών, της φτωχολογιάς και των κατωτέρων στρωμάτων. Το ξέρετε καλά και εδώ στο Περιστέρι, που τα κοράκια των τραπεζών και των φαντς χειρονοβολάνε σαν αρπακτικά. Εκβιάζουν, δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Έχουμε δει ακόμα και μεσίτες να φωτογραφίζουν το σπίτι πριν καν πληστηριαστεί. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Θα είναι εδώ μετά τις 10 Ιούνιου και οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που θα αφήνουν απροστάτευτο το βιός μας στα κοράκια. Θα είναι εδώ το ιδιώνυμο αδίκημα που δεν θα μας αφήνει να υπερασπιστούμε το αυτονόητο. Το δικαίωμά μας να έχουμε ένα σπίτι που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όσους σήμερα φιγουράρουν στη Νέα Αριστερά και φυσικά παίρνοντας τη σκετάλη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα είμαστε εδώ κι εμείς γιατί για να προστατεύσουμε τα σπίτια του λαού. Γιατί τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος, παντού ξεσηκωμός. Αυτό πρέπει να ακουστεί σε κάθε γειτονιά δυνατά, καθαρά, αποφασιστικά. Και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ναι μεν αλλά από αυτούς που με την υποκρισία τη διαφημίζουν τις νέες πολυτελείς κατοικίες τους στο Κολωνάκι αξίας εκατομμυρίων την ίδια στιγμή που είχαν το θράσος να αποευθυνθούν και για να με φιλοξενήσουν. Ποιοι, αυτοί που με τους νόμους και τις υπογραφές τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ξεσπιτώνουν το κοσμάκι. Αλλά και οι άλλοι που τόσα χρόνια είχαν μαζί τους υπουργικές θεσούλες και τώρα κάνουν σαν να ανακάλυψαν την Αμερική. Μιλάνε για την ελληνική πρωτοτυπία, διαφημίζουν
επιδόματα ψίχουλα, μήπως γλιτώσουν το λιντσάρισμα, αλλά έχει και υποκρισία τα όρια της. Όποιος θέλει να δυναμώσει την ασπίδα προστασίας της λαϊκής στέγης, όποιος βλέπει ότι τελικά δεν είναι οι κομμουνιστές που παίρνουν τα σπίτια του λαού, αλλά τα κοράκια, και ότι οι κομμουνιστές υπερασπίζονται το λαό, ώστε να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Υπάρχει λαϊκή κουλτούρα ακόμα στον Έλληνα. Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου. Δεν κακό αυτό. Ένα. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Όποιος είναι λοιπόν κάτω από το βάρος της απειλής των δανείων, του ξεσπιτώματος, ζει με αυτή την αγωνία, έχει μία μόνο επιλογή. Στις 9 Ιούνιου να ενισχύσει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει και πρέπει να έχει θέση με όσους περισσότερους ευρωβουλευτές στο αντιδραστικό Ευρωκοινοβούλιο. Ακριβώς γιατί δεν έχει δεσμεύσεις από μεγάλα συμφέροντα και υπερασπίζεται και εκεί και στους δρόμους και τον αγώνα και τα συμφέροντα του λαού. Επειδή δεν φοβάται να λέει την αλήθεια, γιατί έδινε, δίνει και θα δίνει το αγωνιστικό παρόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Προσωπικά αγωνίζομαι δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο δρόμο, στους αγώνες, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω αν εκλεγώ στην Ευρωβουλή, με τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να επιλέξει ως υποψήφια. Για να λάβουν, όπως λέει το άξιον εστί, για να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Ευχαριστώ πολύ.